πιο έντονο από ποτέ βιώνουν τον αποκλεισμό τα άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού στα περισσότερα οδικά δίκτυα και λιμάνια δεν υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις υποδομές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Σωματείου Καρδίτσας, κ. Ηλία Τσίγκα, αυτή η περίοδος είναι διπλά δύσκολη για τα άτομα με αναπηρία και η πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου για τις ελλείψεις που υπάρχουν δεν αποτυπώνει παρά την ίδια την πραγματικότητα. Σε 800 λιμάνια περίπου που είναι στην Ελλάδα, έτσι τα περισσότερα, 50% από αυτά, λέει, δεν έχουν πρόσβαση καθόλου για τα άτομα με αναπηρία. Τα άλλο 40% δεν έχει, ξέρω εγώ, πρόσβαση, δεν έχει πάρκινγκ κοντά στο λιμάνι, ή δεν πλησιάζουν λεωφορεία, ή δεν μπορούν τα άτομα να μπουν μέσα στα καράβια. Ή και αν μπαίνουν μέσα στα καράβια, δεν υπάρχει πουθενά ένας οδηγός, παράδειγμα, για τα άτομα, τους τυφλούς. Γενικά δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, μην γελιάμαστε. Ένα άτομο με αναπηρία για να πάει διακοπές παιδεύεται 2 μήνες πριν πάει διακοπές και παιδεύεται και τον καιρό που είναι στις διακοπές. Γιατί και να πάει κάπου διακοπές μπορεί να βρει ένα προσβάσιμο ξενοδοχείο, ας πούμε, αλλά θα ταλαιπωρείται για να βρει προσβάσιμη παραλία, θα ταλαιπωρείται για να πάει στην παραλία, ειδικά άμα είναι άτομο το οποίο έχει σοβαρό κινητικό πρόβλημα. Σκεφτείτε όμως λίγο τις ψυχικές δυνάμεις που πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος για να ξεκινήσει να πάει διακοπές. Γι' αυτό οι περισσότεροι μάλλον δεν πάνε διακοπές από τα άτομα με αναπηρία.